Θα σου πω, Παπάζογλου, καλώς ήρθες πίσω στο Μπασαραϊκό. Καλώς ήρθα. Θέλω να μου πεις αν είχες σκεφτεί αυτή τη στιγμή, αν είχες ονειρευτεί, δεν ξέρω, που θα επέστρεφες και θα φορούσες τη φανέλα του Μπασαραϊκού. Σίγουρα το είχα στο μυαλό μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι κάποια στιγμή θα επέστρεφα. Αλλά για να γινόταν αυτό, θα έπρεπε οι συνθήκες να ήταν οι κατάλληλες. Μετά από χρόνια η ομάδα βαδίζει σε πολύ σωστά βήματα, έτσι ώστε και εγώ πήρα την απόφαση μετά από τόσα χρόνια να επιστρέψω και να βοηθήσω πλέον με την εμπειρία μου και τους νέους αλλά και την ομάδα να πετύχει τους στόχους. Ποια ήταν αυτά τα πράγματα που σε έπεισαν στο πλάνο που σου παρουσίασε η ομάδα ώστε να πεις ναι, είναι η στιγμή, επιστρέφω? Καταρχήν η πάρα πολύ καλή σχέση που έχω με τον πρόεδρο τον Τάσο Γκαζία. Είναι ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ τα πρώτα χρόνια της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Όπως είπες, το πλάνο ήταν και το project πάρα πολύ καλό. Δεν χρειάστηκε να σκεφτώ πάρα πολύ, εφόσον υπήρχε αυτός ο άνθρωπος εδώ και το γνωρίζω χρόνια, η απόφαση ήταν πάρα πολύ εύκολη για μένα για να επιστρέψω. Επειδή πέρυσι αντιμετώπισες τον Μπασαραϊκό ως αντίπαλος, πλέον ουσιαστικά έχουν αλλάξει από σχεδόν τα πάντα. Άλλη ομάδα, άλλοι στόχοι, άλλη φιλοσοφία. Πώς βλέπεις τα πράγματα αυτές τις πρώτες μέρες προετοιμασίας? Να σου πω την αλήθεια ότι δεν τα περίμενα να είναι τόσο καλά τα πράγματα. Η ομάδα είναι πάρα πολύ οργανωμένη, παρέχει τα πάντα στον ποδοσφαιριστή. Του δίνει τη δυνατότητα να έχει το μυαλό του μόνο στο γήπεδο και το πώς θα βελτιώνεται, έτσι η ομάδα να εμφανιστεί πάρα πολύ καλά μέσα στο πρωτάθλημα. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ήρθανε και Έλληνες πιο πολύ, νεαροί ποδοσφαιριστές που πέρσι κάνανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ευελπιστώ όλο αυτό το σύνολο να δέσει και να εμφανιστεί η ομάδα έτσι όπως πρέπει στο πρωτάθλημα. Επειδή έχεις παίξει στο υψηλότερο ανταγωνιστικό επίπεδο σίγουρα στην Ελλάδα, βλέπεις κάποια στοιχεία στην ομάδα που λες ναι, μπορεί να πετύχει? Το πιο σημαντικό κομμάτι που πιστεύω ότι έχουμε φέτος είναι το ομαδικό κλίμα. Από την πρώτη μέρα φάνηκε αυτό. Όλα τα παιδιά έχουν βάλει την ομάδα πάνω απ' όλα και αυτό είναι το πιο σημαντικό και μόνο έτσι μπορεί μια ομάδα να προχωρήσει και να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα. Μη συνύπαρξη με τον coach Ελευθερόπουλο? Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του. Έχει πάρα πολλές γνώσεις και εμείς οι έμπειροι που έχουμε έρθει αλλά και τα νεαρά παιδιά θα το βοηθήσουμε έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο, γιατί έχουμε έρθει όλοι με ένα κοινό στόχο. Πάντως είναι πολύ πιθανό φέτος να δούμε μετά από πολλά χρόνια στο κέντρο της άμυνας Σεραϊκό Δίδυμο, γιατί είναι και ο Τέλης Καρασαλίδης στην ομάδα. Οι παίκτες που ουσιαστικά ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά στο Μπασαραϊκό και τώρα σε όριμη ηλικία πλέον είστε μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Τέλης έχει πάρα πολλές εμπειρίες. Έχει παίξει και αυτός αλφαεθνική. Οπότε θα είναι πιο εύκολο. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο μικρότερο Γιαννάρακης και ο Δημητρίου που είναι εξίσου πάρα πολύ καλοί. Έχουμε μια τετράδα πάρα πολύ δυνατή. Και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Και επειδή συνεχίζεται και η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, τι μήνυμα μπορούμε να στείλουμε στον κόσμο, τι να περιμένει από αυτή την ομάδα, γιατί να έρθει να δει αυτή την ομάδα? Πιστεύω ότι πρέπει να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο, να ζήσουμε στιγμές όπως το 2009 με 2011 που ήταν, εγώ έζησα τρομερές στιγμές με την ομάδα, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Εμείς επιστρέψαμε όλοι, τώρα είναι στο χέρι σας να επιστρέψετε κι εσείς.